Τι έντονε αντιδράσει τόσο του ΕΤΕΚ όσο και του Δήμου Λευκοσία, προκάλεσε η κατεδάφιση διατηρητών κτηρίων στην οδό Ισοκράτους στην παλιά Λευκοσία, ιδιοκτησία τη Αρχιεπισκοπή. Ευνηδιαστικά και χωρί τι απαραίτητε άδειε, ξεκίνησαν οι εργασίε κατεδάφιση. Νωρί το πρωί, έφτασαν στην οδό Ισοκράτου μπουλτόζε, οι οποίε προχώρησαν σε κατεδάφιση διατηρητών κτηρίων εκφράζουμε την αγανάκτησή μα, τον τροπιασμό μα, γιατί συντελείται μπροστά στα μάτια μα μια παρανομία, εξόφθαλμη παρανομία κατεδάφηση τριών διατηρητών χτηρίων. Νωρί το απόγευμα, στο σημείο, εσπεύσαν μέλη τη αστυνομία και μετά από παρέμβασή του, σταμάτησαν οι εργασίε κατεδάφηση. Παράλληλα, ο Δήμος Λευκοσίας διερευνά την κατεδάφιση διατηρητών οικοδομών, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει εκδοθεί σχετική άδεια. Με την Αρχιεπισκοπή να απαντά ότι η κατεδάφιση έγινε για λόγους δημόσιας ασφαλείας. Για την κατεδάφιση δεν έχει εκδοθεί σχετική άδεια. Πρόκειται για πολύ σοβαρό περιστατικό το οποίο ο Δήμος διερευνά σε βάθος και θα ενημερώσει ανάλογα. Η κατεδάφιση έγινε για λόγους δημόσιας ασφάλειας, υπήρχε κίνδυνος γιατί τα χτίρα ήταν παλαιά και επικίνδυνα. Η κατεδάφιση των διατηρητέων κτισμάτων στην οδό Ισοκράτου στην Λευκοσία, ιδιοκτησία τη Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου, είναι ένα συμβάν που πέραν από το ότι μα λυπεί, έγινε χωρί να εκδοθεί καμία σχετική άδεια. Αναμένουμε και από τον Δήμο και από τι άλλε αρμόδιε υπηρεσίε να πράξουν όλα όσα οι νόμοι του κράτου μα προνοούν. Η κατεδάφιση των διατηρητέων χτιρίων αποτελεί το νέο πολιτιστικό έγκλημα με τη σφραγίδα του Αρχιεπισκόπου. Αυτή η αυθαιρεσία του Αρχιεπισκόπου οφείλεται στην κυβέρνηση Αναστασιάδη Συναγερμού, η οποία εξέθρεψε τι αυθαιρεσίε και τι παρανομίε του, εκτελώντας πρόθυμα κάθε αξίωσή του. Μόνο πλήγμα για τον πολιτισμό μπορεί να χαρακτηριστεί η σημερινή κατεδάφιση τεσσάρων διατηρηταίων οικοδομών στη Λευκοσία. Δυστυχώ, για ακόμη μία φορά γίναμε μάρτυρε αυθαίρετων ενεργειών του Αρχιεπισκόπου. Πάντω, η μηχανικό του Δήμου Λευκοσία απέστειλε επιστολή προ την Ιερά Αρχιεπισκοπή, στην οποία αναφέρει ότι με την ενέργεια τη κατεδάφιση καταργούνται οι προποθέσει σύμφωνα με τι οποίε εκδόθηκαν οι άδειε για ανέγερση του καθεδρικού ναού και θέτει τι εν λόγω άδειε υπό αμφισβήτηση. Συνεχίζουμε το δελτίο μα.